Με ανησυχία και προβληματισμό και από την άλλη ανακούφιση, γιατί η παρατεταμένη καραντίνα και η διαδικτυακή εκπαίδευση άλλαξε τη ζωή τους, αφήνοντάς τα σε μια μοναχική καθημερινότητα, επέστρεψαν για το δεύτερη φορά, πρώτο σχολικό κουδούνι της χρονιάς, οι μαθητές των δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και βρέφων υπιακών σταθμών. Όλοι οι επιστήμονες λένε για έξαρση. Εμείς ανοίξαμε. Απ' τη μία είχαμε τον υπολογιστή, τα διαδικτυακά. Τώρα ξαναμπαίνουμε στη διαδικασία. Φοβόμαστε μήπως ξαναέχουμε πάλι το ίδιο. Τα παιδιά έπρεπε να επιστρέψουν στο σχολείο. Ανάμεικτα τα συναισθήματα. Από τη μία χαρά που βρισκόμαστε στο φυσικό και ζωτικό μας χώρο μαζί με τους μαθητές μας. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και ένα αλλά, διότι τα σχολεία ανοίγουν με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έκλεισαν. Δηλαδή δεν υπήρξαν ουσιαστικά μέτρα υγειονομικής ασφάλειας που να θωρακίζουν το δημόσιο σχολείο. Οι περιπτώσεις απουσιών που ήταν περιορισμένες ταυτίζονταν με άλλες καταστάσεις και πάντως όχι με την πρόθεση οι μαθητές να απέχουν από τα μαθήματα λόγω της ανησυχίας για τον κορονοϊό, αφού οι γονείς παρά τον αρχικό προβληματισμό εξέφρασαν μάλλον θετική άποψη ότι τα παιδιά τους επιστρέφουν στο φυσικό χώρο της μάθησης και εγκαταλείπουν τις οθόνες κινητών, τάμπλετ και υπολογιστών. Δεν το ανεχόντουσαν άλλο σαν παιδιά. Και εμείς οι γονείς πια είχαμε σηκώσει τα χέρια ψηλά και στα ηλεκτρονικά και στα νεύρα και σε όλα. Για πρόχειρη επιστροφή και μέτρα όπως αυτά που ίσχυαν όταν έκλεισαν τα σχολεία, έκανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Γιώργος Μακράκης, ο οποίος τόνισε ότι καμία από τις προτάσεις τους δεν εισακούστηκε και πως τα σχολεία, με πολυπληθή τμήματα, ελλιπές προσωπικό καθαριότητας και εκπαιδευτικούς χωρίς τεστ, μάλλον δεν θα πρέπει να θεωρούνται θωρακισμένα. Η μοναδική μέρημνα ήταν να γίνουν, να κάνουν αιτήσει εκπαιδευτική σε μια ειδική πλατφόρμα, ωστόσο. Τα τεστ αυτά θα γίνουν μελλοντικά. Μπορεί να γίνουν σε 5 μέρες, μπορεί να γίνουν σε μία εβδομάδα, μπορεί να γίνουν σε 10 μέρες. Κάνουμε αιτήματα και θα περιμένουμε ένα μήνυμα με το οποίο θα μας ειδοποιούν πότε θα πάμε να κάνουμε το τεστ. Τα τεστ όμως αυτά, θα, για να ελεγχθεί και να αποφευθεί μια τυχόν διασπορά του κορονοϊού στα σχολεία, θα έπρεπε να γίνουν πριν πάμε σήμερα στις σχολικές μας μονάδες με τους εκπαιδευτικούς. Πάντως οι μικροί μαθητές έδειξε ότι περίμεναν πώς και πώς το σχολικό κουδούνι για να συναντήσουν και πάλι τις παρέες τους, ακόμη και με την τήρηση των προστατευτικών μέτρων που πλέον σε μεγάλο βαθμό έχουν γίνει κανονικότητα για τα παιδιά. Εμείς αυτό που φοβόμαστε και αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι μην φτάσουμε στο σημείο να ξανακλείσουν τα σχολεία λόγω των ελλιπών μέτρων προστασίας, διότι αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην ψυχολογία των παιδιών.